Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Μανώλη Σαρή, μετά το Φλαμία 1-1. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα σε έναν, καλησπέρα στους ακροατές του Sport FM 104,2. Τι σχόλιο να κάνεις τώρα? Είναι εμφανές, ξεκάθαρο, ότι όφι με την καθυστερημένη άφηξη παιχτών μεσοεπιθετικά δείχνει να θέλει αλλά να μην μπορεί. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή από πού να ξεκινήσει, πού να τελειώσει το σχολείο σήμερα, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που πραγματικά πέρασε και δεν θα το θυμόμαστε, αφού όφι δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ στο καλό πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερο στη Λαμία. Είχε αρκετές ευκαιρίες για να κάνει την ανατροπή από το πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο τελείωσε το μάτς με μόλις μια τελική συνεχεία. Αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική τελική που είχε όφη. Ήταν το Αποστολάκη φάση? Όχι, ήταν του Αμπάντα. Ήταν του Αμπάντα στο σουτ που έκανε και κήρυξε ο τερματοφύλακας Λαμίας εκεί στο ξεκίνημα δεύτερο ημίχρονο. Και η επόμενη και τελευταία χαμένη ευκαιρία του όφη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτή το Αποστολάκη στο 89. Νομίζω ότι και οι αλλαγές που έκανε ο ΠΠΜΕΛ δεν βοήθησαν καθόλου τον όφη, περισσότερο τον αποδιοργάνωσαν παρά ο Ισπανός προπονητής βοήθησε την ομάδα του με μια Λαμία που θα έλεγα ότι στο δεύτερο ημίχρονο πολύ άνετα, πολύ εύκολα κράτησε αυτό το 1-1 και θα μπορούσε να έχει γίνει και το 1-2 γιατί η μεγαλύτερη ευκαιρία του δεύτερου ημίχρονου την έχει χάσει ο Ακούνια εκεί γύρω στο 60 που είναι μόνος απέναντι στον Μπάουμαν και από το μισό μέτρο πλασάρι out. Όφι έχει γίνει και μένα προβλήματα. Είδαμε ότι σήμερα δεν λειτουργήσε σε καμία περίπτωση. Δεν είδαμε ούτε στο 40% την κυκλοφορία της μπάλας που είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια. Το σίγουρο είναι ότι όφι δεν κέρδισε για δέκατη συνεχόμενη αγωνιστική. Ισοφάρισε το χειρότερο ρεκόρ που είχε κάνει πριν από 3 χρόνια, το 21, με 10 τότε συνεχόμενες ήττες. Πλέον βρίσκεται στους 16 βαθμούς και μόλις 4 από την τελευταία θέση, που είναι ο Παζιάννα με 12, και ενώ παίζει στο Περιστέρι την άλλη εβδομάδα και με την επόμενη αγωνιστική με τον Πανετολικό εδώ πέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι η καθυστερημένη άφηξη παιχτών μεσοεπιθετικά δεν δίνουν τις λύσεις και τις επιλογές που θέλει να έχει ο ΜΕΛ. Δεν του βγήκαν και τα κουκιά του Ισπανού σήμερα με τη διαχείριση του αγώνα και με τις αλλαγές που έκανε. Και κάπως έτσι φτάσαμε να βγαίνουμε τη μοίρα μας Δευτέρα βράδυ και ακόμα μία εβδομάδα να ξεκινάει στενοχωρημένα και λυπημένα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψαν, κάλυψε τους ανθρώπους. Είπε και ο ΜΕΛ, έκανε λόγο για φόβο σαν επιθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο, ότι κουράστηκαν ο Τωράλ, ο Νέιρα, ο Φελίπε. Δεν ξέρω Μανώλη αν κουράστηκαν. Δεν ξέρω αν κουράστηκαν ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η εικόνα που παρουσίασε ο Φι στο δεύτερο μήνυμα δεν ήταν εικόνα ομάδας που θέλει για την νίκη και γιατί για να πάρει την νίκη. Η εικόνα του στο δεύτερο μήνυμα ήταν απογοητευτική. Στο πρώτο μήνυμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Βρυν ήταν καλός. Μετά το 10ο λεπτό ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι. Είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1. Δεν το έκανε. Εγώ προσωπικά περίμενα ανάλογη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζομαι και ο κόσμος που το έβλεπε από την τηλεόραση ή το άκουγε από το ραδιόφωνο. Αλλά αυτό δεν ήρθε ποτέ. Έτσι είναι. Λοιπόν, Μάνο, αν δεν έχεις κάτι άλλο, θα αποδεσμεύσουμε. Όχι. Αυτά. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Σαρή για το σχολείο του.